Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Αύξηση του κατώτατου μισθού αλλά και επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων υπόσχεται η μεταμνημονιακή Ελλάδα. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεχάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα, ήταν μια δέσμευση της κυβέρνησης για την Ελλάδα μετά τα μνημόνια και ήταν το βασικό αυτό που λες, κυρίως η αύξηση του κατώτατου μισθού, έστω και μικρή, και από ό,τι φαίνεται, με βάση τουλάχιστον τα όσα είπε χθες η κυρία Έφη Αξιόγλου, η αρμόδια υπουργός, αναμένεται να γίνει πράξη μετά τον Αύγουστο. Αυτό που ανέφερε η κυρία Αξιόγλου είναι ότι το σύστημα το έχει φτάσει στα όρια, ότι η μισθή είναι οριακή αυτή τη στιγμή και άρα εντός του τρέχοντος θεσμικού συστήματος μπορούν να γίνουν κάποιες μικρές, αλλά ακριβώς μια προσεκτική αύξηση. Όμως αυτό είναι έχει περισσότερο και έναν συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ήταν κάτι που ήθελε ούτως ή άλλως να κάνει η κυβέρνηση και για λογική και για πολιτική λογική, αλλά και για ουσιαστική, καθώς μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμοι οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, και οτιδήποτε μπορεί να σημαίνει αυτό, έστω και συγκριτικά ένα μικρό ποσό, έχει μεγάλη αξία. Αυτό λοιπόν που θέλει να μεταφέρει η κυρία Αξιόγλου είναι ότι με τη λήξη των μνημονίων, με τον Αύγουστο και με τη σύγχρονη γνώμη των θεσμών, γι' αυτό και μιλάει για προσεκτική αύξηση, θα έχουμε μια βελτίωση στο ελάχιστο εισόδημα. Μπορεί αυτή να είναι συμβολική, μπορεί να μην είναι πάνω από 15, 20, 25 ευρώ. Σίγουρα δεν θα δούμε διπλασιασμό του κατώτατου μισθού, δεν το περιμένει κανείς ούτως ή άλλως αυτό, αλλά θα έχει είναι μια πολιτική συμβολική κίνηση, η οποία έχει ουσιαστικό χαρακτήρα. Και ταυτόχρονα το δεύτερο κομμάτι σε αυτά που προανήγγειλε ήταν ότι πάμε για επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, κάτι που έχει παγώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που και αυτό έχει μεγάλη αξία, καθώς μέσα από αυτές θα μπορούμε να δούμε και βελτίωση και όχι μόνο στον κατώτατο μισθό, αλλά και στα ευρύτερα κλιμάκια. Και πάλι και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν περιμένουμε να δούμε κάποια εντυπωσιακή αλλαγή, δεν θα δούμε συλλογικές συμβάσεις οι οποίες θα εκτιναχθούν. Ούτως ή άλλως και οι κοινωνικοί εταίροι, όπως για παράδειγμα ο ΣΕΒ, δεν είναι υπέρ κάποια μεγάλη αύξηση του μισθού. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να συζητήσουν μια λελογισμένη αύξηση, ειδικά στον κατώτερο μισθό ή γενικότερα στα χαμηλά μισθολογικά κλιμάκια, αλλά δεδομένων και των μη μισθολογικών εισφορών θα υπάρξουν αρκετές αντιδράσεις από τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό όμως που βλέπουμε είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι στη μεταμνημονιακή Ελλάδα κάποια από τις αδικίες, κάποια από τις περικοπές που είχαν γίνει αναγκαστικά τα τελευταία χρόνια, είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία τις εξισορροπεί. Όλοι θα μιλήσουν και για κινήσεις προεκλογικού χαρακτήρα, καθώς παραδοσιακά μια τέτοια, δεν θέλω να την πω παροχολογία, αλλά μια κουβέντα για αυξήσεις και για βελτιώσεις, παρόλο που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάμε για ελάχιστα. Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα έχει κατακριμνηθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για παροχολογία σε ημέτερους ή σε οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη, όμως, έχουν μια χρειά η οποία δείχνει ότι τουλάχιστον η κυβέρνηση μετά τη μεταμνημονιακή εποχή αποκτά μια μεγαλύτερη αυτονομία. Μπορεί να κάνει κάποια πράγματα και να κάνει κάποια πράγματα για να ικανοποιήσει και πολιτικά κάποια θέματα, ενδεχομένως έχοντας στο μυαλό της και έναν προεκλογικό σχεδιασμό, τον οποίο δεν ξέρουμε πότε θα υλοποιηθεί, αλλά σίγουρα είναι κινήσεις οι οποίες σε μια εκλογική σκακέρα θα παίξουν τον ρόλο τους.